Suspense φαίνεται τελειώνει, διότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε το όνομα που θα δοθεί στο νεογέννητο. Ισάκ Καρυπίδη. Κοιτάξτε μου, Μαρία, να σου πω. Δεν έχω στοιχηματίσει και έτσι δεν έχω αγωνία. Για πες λοιπόν. George Alexander Louis of Cambridge. Μάλιστα. Αυτό είναι το όνομα του μικρού πρίγκιπα. George Alexander Louis of Cambridge. Τρία ονόματα. Σε αυτή την περίπτωση τώρα έχω την απορία τι γίνεται με αυτούς που στοιχημάτισαν ένα όνομα. Θα πάρουν ή δεν θα πάρουν χρήματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τις υπόλοιπες πληροφορίες περιμένουμε. Πολύ καλή ερώτηση. Θα το ψάξω και θα σου πω. Λοιπόν, τώρα το Λονδίνο μετά από το παραλήγμα του βασιλικού μωρού σιγά σιγά βρίσκει τους κανονικούς του ρυθμούς, ειδικά και μετά την ανακοίνωση του ονόματος. Αλλά πρέπει να πούμε ότι οι γιορταστικές εκδηλώσεις και τα ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης συνεχίζουν να κρατούν το θέμα ψηλά στο ενδιαφέρον των πολιτών. Σήμερα το μικρό κέφτηκε η προγειογιά του, η Βασίλισσα Ελισάβετ, για περίπου 30 λεπτά χωρίς τον σύζυγό της, τον πρίγκιπα Φίλιππο, καθώς αυτός αναρρώνει μετά από μια πολύμηνη ασθένεια. Ακολούθησαν ο αδερφός του πατέρα και η αδερφή της μητέρας, δηλαδή ο πρίγκιπας Χάρη και η Πίπα Μίτελτον. Η δούκισσα και ο δούκας του Κέμπριτζ μαζί με τον νεογέννητο το μεσημέρι έφυγαν από τα ανάξια του Κέμπριτζ, όπου πέρασαν τη νύχτα και πήγαν στα πεθερικά του πατέρα στο χωριό Πάλμπερι του Μπέρκσάιν, πιθανότητα για να τους ενημερώσουν και για το όνομα. Πρίγκιπα. Να επισημάνουμε, Μαρία, ότι η δούκισσα του Κέμπριτζ, η Κέιτ Μίδελτον, έχει πάρα πολλές φορές πει πόσο μεγάλη αδυναμία έχει στους γονείς της και ειδικά στη μητέρα της. Άλλωστε, το σπίτι των γονιών της προσφέρεται για πρίγκιπική φιλοξενία, καθώς δεν πρόκειται για κάποιο τυπικό διαμέρισμα, αλλά για μια τεράστια έπαυλη σε ιδιωτικό χώρο αξίας πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά και ο δούκας του Κέμπριτζ, ο πρίγκιπας Βίλιαμ, έχει πει πολλές φορές πόσο άνετα και ζεστά νιώθει με τα πεθερικά του. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη πότε το ζευγάρι με το μικρό πρίγκιπα θα επιστρέψουν στο Λονδίνο και στη μόνιμη ανακαινισμένη κατοικία του στο παλάτι του Κέζιτον, αλλά κατά πάσα πιθανότητα στο τέλος της εβδομάδας. Μαρία, κλείνοντας, θα ήθελα να σου μεταφέρω μια πρόσφατη εμπειρία. Σήμερα εντελώς τυχαία πέρασα μπροστά από το νοσοκομείο του Σεν Μέρις. Μπήκα λοιπόν σε ένα ψενικαζίνικο για να αγοράσω μια εφημερίδα και ρώτησα τον μαγαζάτορα πώς ήταν αυτές τις μέρες στην περιοχή. Υπέροχα, μου είπε. Τόση δημοσιότητα της περιοχής μας δεν την είχαμε δει ποτέ. Ρώτησα εάν κατάλαβε γιατί αυτό το παραλήλημα για το μωρό. Και μου είπε το εξής. Μια ηλικιωμένη ήθελε να αγοράσει ένα μπουκάλι νερό χθες, η οποία του είπε ότι βρισκόταν έξω από το νοσοκομείο για πάνω από 10 ώρες. Όταν τη ρώτησε λοιπόν ο μαγαζάτορας γιατί αυτή η επιμονή, η ηλικιωμένη γυναίκα το απάντησε. Θέλω τα δικά μου εγγόνια να λένε ότι η γιαγιά τους ήταν από τα πρώτα άτομα στον κόσμο που είδαν τον βασιλιά τους από κοντά. Έτσι θα με θυμούνται για πάντα, είπε η γυναίκα. Τελικά, Μαρία, ναι. Το χρήμα πολύ εμπίζαν τη δόξα ουδής. Καλά, έχει πολύ δρόμο για να δούμε αν θα γίνει βασιλιάς ο Γεώργιος Αλέξανδρος Λούις. Ευχαριστούμε πολύ, Ισαάκ. Καλά αυτή η ιστερία με τα βρετανικά δίκτυα. Μεγάλη εντύπωση προκάλεσε η τεράστια κάλυψη που έκαναν τα αμερικανικά μίντια στα βρετανικά βασιλικά γεννητούρια. Πολυπληθείς δημοσιογραφικές ομάδες με συνεργεία σε 24ωρη βάση για μια είδηση που άλλοτε θα περνούσε γρήγορα από τις αμερικανικές οθόνες και τις εφημερίδες. On more than 100 stepladders, the men perched with supersized cameras finally got their shot. The crowds cheered and camera shutters fluttered, capturing thousands of images. And it was about 45 minutes ago, in fact, that the country and the world saw what they were waiting for, and that was the first glimpse of the little boy who could one day be king. In the United Kingdom. Στο CNN η Κριστιάνα Μανπούρ είναι από τα βαριά χαρτιά. Καλύπτει μόνο κορυφαία γεγονότα. Χθες ήταν και αυτή στον αστερισμό του Πριγκιπόπουλου. Περίμεναν μέρες υπομονετικά, εικονολήπτες, φωτογράφοι και δημοσιογράφοι, μικροί και μεγάλοι.